το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος από την Τρίτη στις 7 το πρωί έως τώρα έχει λάβει 4.870 κλήσεις, κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων, διασώσεις και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία. Σε κάθε περίπτωση, οι πυροσβέστες με τις ομάδες ορμητικών νερών και δείτε στι 1 δεύτερη, 2 πέμπτη, 4 5 6 και 8η ΕΜΑΚ, αλλά και όλε οι δυνάμει πολιτική προστασία και ο στρατό, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολε συνθήκε, επιχειρούν στα πλημμυρισμένα πεδία και προσπαθούν να προσεγγίσουν ακόμη και τι πιο απομακρυσμένε περιοχέ. Παρόλο που σε πολλέ περιπτώσει το οδικό δίκτυο έχει καταστραφεί. Μέχρι στιγμής σε όλη την επικράτεια έχουν πραγματοποιηθεί 820 διασώσεις και απομακρύνσεις ατόμων προς ασφαλή σημεία. Η άντληση δάτων πραγματοποιείται μόνο στις περιπτώσεις που αυτό είναι εφικτό και μέχρι στιγμής ενέργειες έχουν γίνει σε περισσότερες από 1.600 περιπτώσεις. Όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας, πυροσβέστες, στρατός, αστυνομικοί λιμενικοί επιχειρούν με αυταπάρνηση, εφαρμόζοντας το σχέδιο με την κωδική ονομασία Δάρδανος 2 στο πλαίσιο του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ξενοκράτης» για την αντιμετώπιση της σπάνιας για τα ελληνικά δεδομένα αυτής κατάστασης. Κλιμάκια με ελπιστριοφόρα, βάρκες, χάμερ και μηχανήματα έργου του στρατού, με πεζοπόρα τμήματα, ξενοκράτης και δευκαλίων δυσκολεύονται να επιχειρήσουν γιατί η στάθμη των νερών σε αρκετά σημεία υπερβαίνει τα δύο μέτρα. Σχετικά με τις λέμβους που έχουν διατεθεί, οι επιχειρήσεις γίνονται με μεγάλη προσοχή γιατί όπου χρησιμοποιούνται μηχανές, τα φερτά υλικά δυσκολεύουν την κίνησή τους και σε άλλες περιπτώσεις η ορμή των νερών δεν επιτρέπει την προσέγγιση. Η κεραυνική δραστηριότητα δεν επιτρέπει την είσοδο των εναερίων μέσων στις πλημμυρισμένες περιοχές και ειδικά στην Ανατολική Θεσσαλία τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι αργά το απόγευμα. Παρακαλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.